με το Μασένα να προσπαθεί να περάσει μέσα. Ο Τζάκσον κάνει ένα σουτ ξαφνικό. Ξενοδόχοφ απομακρύνει την μπάλα σε κόρνερ. Η πρώτη καλή στιγμή στο παιχνίδι. Ο Γκίνι κρατάει μπάλα. Ρέτζας χαμηλά. Κοντά στο 1-0 και είναι το 1-0. Το λάθος, ο Βαρέλα βρέθηκε την κατάλληλη στιγμή, αλλά πήρε το πάρε βάλε από τον Βασίλη Ρέντζα και στο 18 η Λάρισα ανοίγει το σκορ. Λάρισα Καλυθέα 1-0, από το λάθος του Γκίνι χάθηκε η μπάλα. Κούρσα και σέντρα από το Σταμόπουλο, η μπάλα δοκάρι, οριζόντιο. Φάουλ που κερδίζει ο Φόρτης Λάρισας. Αν υπάρχει κάρτα, είναι κίτρινη η κάρτα, ίσον κόκκινη. Είναι η δεύτερη κίτρινη για τον Στέφανο Μουχτάρη. Να, θα γίνει το λάθος με τον Κουσιανικούλη, να πατάει περιοχή. Μπόγιοβιτς το πλασέ. Τσιμπάει την μπάλα, περνάει στην περιοχή. Διαμαρτύρεται για πέναλτι. Κόκκινη κάρτα στον Μασένα. Εδώ θα ξαναδούμε. Ο Γιωβάνοβιτς τσιμπάει την μπάλα. Πάει καθαρά πάνω στην μπάλα. Μασένα σε μια κοκορομαχία με το Μονιάκι. Εδώ βρίσκει μπάλα καθαρά. Τρέχει ο Μονιάκης να ζητήσει το λόγο. Το σμπρώχνει ελαφρώς ο Μασένα. Το 1-0 είναι ρευστό αποτέλεσμα. Η μπάλα στρώνεται στο ημικύκλιο. Σουτ. Απομακρύνεται. Δεύτερο σουτ. Out. Μπέλης. Ωραία κίνηση. Πατάει περιοχή. Παραλίγο. Για να δούμε εδώ. Out. Η πιο μεγάλη ευκαιρία του αγώνα. Από τον Ντουρμισάη. Όταν μένει η ομάδα με 9 παίχτες και δεν μπορείς να διαχειριστείς τον αγώνα. Αυτό είναι κατά για την ομάδα μου. Εγώ θέλω να ζητήσω συγγνώμη στον κόσμο, γιατί είναι κρίμα αυτή η ομάδα να βρίσκεται στη Football League και να μην παίζουμε το ανάλογο ποδόσφαιρο για να ανεβούμε στην Αλφα Εθνική. Τώρα από εκεί και πέρα κρατάμε τους 3 βαθμούς και συνεχίζουμε.